πια. Και έχουν αρχίσει ψεκασμοί, αλλά τι γίνεται ακριβώς, ενημερώστε μας. Γίνεται ντόρος τις τελευταίες μέρες σε σχέση με αυτό. Για ό,τι αφορά τους αυξημένους αριθμούς, να αναφέρω το εξής. Λόγω της πολυομβρίας, η οποία συνεχίζεται, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εστίες κόλαψης κουνουπιών. Και τι σημαίνει αυτό? Το κουνούπι για να πολλαπλασιαστεί χρειάζεται νερό στάσιμο για να γεμίσει τα αυγά του και τα αυγά αυτά να εκκολαφθούν σε διάστημα 8 με 10 μέρες και να γίνει κουνούπι. Άρα αντιλαμβάνεστε, με όλες αυτές τις εστίες που υπάρχουν παντού, είναι πολύ εύκολο να εκκολαφθούν τα κουνούπια και να αρχίσουν τη δράση του. Εμείς σαν υγειονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουμε πρόγραμμα από τις δεκαετίες του 30 και 40 με μόνιμους εργάτες. Έχουμε 140 εργάτες οι οποίοι εφαρμόζουν προγράμματα σε όλη την Κύπρο, σε ριάκια, ποταμούς, λίμνες, έλη και όπου υπάρχει στάσιμο νερό, στο ύπαιθρο. Για ό,τι αφορά τις κατοικημένες περιοχές, την ευθύνη του έχουν οι υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων για να δράσουν. Ναι. Τώρα, για ό,τι αφορά τις κατοικίες, και που είναι πολύ σημαντικό τούτον, οι πολίτες να λαμβάνουν μέτρα μέσα και γύρω από την κατοικία τους, ακόμα και στη γειτονιά τους, να εντοπίσουν όπου υπάρχουν δοχεία, στάμνες, ελαστικά αυτοκινήτων, φιάλες, ντεπόζιτα, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να συλλέξει νερό και να παραμείνει μέσα γύρω στις 8 με 10 μέρες, όσο είναι ο χρόνος δηλαδή για εκκόλαψη των αυγών, να τα πετάξουν, να τα καταστρέψουν, να τα αναπογυρίσουν, έτσι ώστε να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα κουνούπια. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουν μέρος και οι πολίτες στην προσπάθεια μας για καταπολέμηση των κουνουπιών. Ναι. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί αλλάζει και η θερμοκρασία σιγά σιγά και... να προλάβετε με τους ψεκασμούς να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό. Το να προλάβουμε, σας είπα ότι δεν σταματούμε. Εμείς τα προγράμματα μας είναι ολόχρονα. Εντείνονται από την 1η του Μάρτη στους ποταμούς, ριάκια και σε όλα τα σημεία στην Ήπεθρο. Ναι. Αλλά πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και από τους πολίτες, διότι το κουνούπι συνήθως εκεί που εκκολάπτεται, εκεί τριγυρνά. Δηλαδή είναι σπάνιο να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, παρόλο ότι μπορεί να μεταφερθούν με τον αέρα. Ναι. Έτσι η συμβολή όλων είναι απαραίτητη για να τα καταπολεμήσουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Καρή, καλή συνέχεια σας.